12 απέναντί μας, μας βλέπει και μας αγαπάει πάρα πολύ. Μου μίλησε για τα χρόνια του 3-2-1. Το ξέρετε ότι δεν ήταν τσαούσα στο τσάο του Μαρίνο. Ήταν μόνο στο 3-2-1. Όχι, παιδιά, και 3-2-1 και τραγουδούσε και χόρευε και τρία μπαλόνια. Δεν πίστευα ότι είναι τσαούσα. Άρα ήταν στην αρχή να το παρουσιάσει η Πόπη Χατζηδημητρίου, αλλά κάποια άλλη. Μου μιλάει αν τη κάνανε πρόταση για γυμνές φωτογραφίσεις, γιατί ήταν ένα πληθωρικό κορίτσι. Πολύ ζουμερό. Και τη κάνανε και πρόταση και από το Hollywood, θα το δείτε, να μην το αποκαλύψω αμέσως. Πάμε να τη δούμε. Πάμε να δούμε. Τα χρόνια εκείνα του 3-2-1 είναι, ξέρεις, ναι, σαν εμελιά. Πολύ ωραίες εποχές. Για πάμε. Σε 3-2-1. Σε 3-2-1, τι σου θυμίζει αυτή. Ναι, με κυνηγάει, έτσι. Πάντα. Υπολείπτες 3-2-1. Είσαι η Άννα Μαρία, το 90s. Mm-hmm. Που στιγμάτισες αυτή τη δεκαετία. Τότε δεν το έβλεπα έτσι. Ναι. Εγώ τότε το χαιρόμουν, ξέρεις, είχα τα νιάτα μιας 17χρονης κοπέλας που μπήκε σε ένα χώρο που της φαινόταν παραμύθι. Εσύ ξεκίνησες από το 3-2-1 αντένα με την Πόπη Χατζηδημητρίου. Ήταν και η Έλτα Ιπανοπούλου να παρουσιάσει πριν την Πόπη. Εμείς ξεκινήσαμε κάνοντας δοκιμαστικά με την Έλτα Ιπανοπούλου. Δεν βγήκε ποτέ στον αέρα και μετά ήρθε η Πόπη. Ήταν μια εκπομπή που σταμάταγε η κίνηση εκείνη την ώρα για να τη δούνε. Τη δεύτερη χρονιά που έφυγε η Πόπη ήμασταν μόνες μας. Ναι. Και είχαμε οι κεντρικές που λέμε. Μπράβο. Κεντρικές παρουσιάστρες. Ήμουν εγώ, η Μαρίνα. Και η Κωνσταντίνα. Και δεν υπήρξα ποτέ τσαούσα. Εμένα με είχε καλέσει ο Γιώργος ο Μαρίνος, που το λατρεύω. Ναι, να πάω σαν καλεσμένη να τραγουδήσω όταν έβγαλα το δίσκο μου. Μάλιστα. Ναι. Που ο δίσκος ήταν Άννα Μαρία, λόγο θέτη. Λόγο θέτη. Ναι. Δεν σου είχαν κάνει προτάσεις να πας σε πίστες, να συνεργαστείς. Όλα τα μεγάλα μαγαζιά. Δεν μου τέριαζε κάτι τέτοιο. Εγώ έβγαλα το δίσκο καθαρά για τους φανς. Λοιπόν, την αγάπησα. Σας παρακαλώ πολύ για την ευαίσθητη στην Άννα Μαρία λογοθέτη. Είμαι τρελή για σένα. Ένα 17χρονο κορίτσι, τότε την ψώνησε με την επιτυχία, με τη δημοσιότητα. Όχι, εγώ προσωπικά δεν είχα τέτοια θέματα. Ήταν λίγο κέρβερος η μητέρα και ακόμα είναι. Ταυτόχρονα με το 3-2-1 με είδε ο Δαλιανίδης και μου ζήτησε να πρωταγωνιστήσω στο Αραχτή και Λάιτς. Η Ελένη Μαβίλη ήρθε μετά, αφού έφυγα από τον Αντένα. Τι έκανες με την Ελένη Μαβίλη? Ένα σύριαλ καθημερινό, το Τζιν και Τσέρι. Σου είχαν κάνει προτάσεις να κάνεις και γυμνή φωτογράφηση, γιατί ήσουν ένα ζουμερό κορίτσι. Ναι, βέβαια, το Playboy με κυνήγαγε. Ναι. Ναι, με κυνήγαγε για μήνες, αλλά δεν δέχτηκε. Εγώ έκανα και σεξ φωτογραφίσεις, δηλαδή με τον Γιάννη τον Καζανίδη είχαμε κάνει πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες και περιοδικά πάρα πολλά και νομίζω ότι το Playboy ήταν περιττό. Και ήσουν σε εισαγωγικά η εθνική παρθένα των 90's, έτσι. Ναι, εντάξει, παρθένα ήμουνα στα 17, όταν δήλωσα ότι είμαι παρθένα. Ναι. Το είχες δηλώσει και γίνει δώρος. Ναι, απλά με ακολούθησε μέχρι τα 25. Ναι. Όταν είπα ότι θα είμαι συνομιλητής με την Άννα Μαρία, μου λέγανε δεν θα μπορέσεις να μιλήσεις καλά, θα μπλοκάρεις. Το βίντεο που ανέβηκε με τον Βαγγέλη Μαϊμαράκη.